μπερδεύομαι, αγάπη, να πεθεύομαι. Στο πάρτι του ραδιοφωνικού σταθμού Λάμψη συνάντησε χθες το βράδυ στο Γκάζι τον Ηλία Βρετό, η κάμερα του Happy Day. Συμβαίνει κάτι εξαιρετικά τιμητικό αυτήν την εβδομάδα για εμένα. Τα τέσσερα εναπομείνοντα ζευγάρια θα χορέψουν τις τέσσερις καλύτερες χορογραφίες που έχουν γίνει ποτέ στο dancing. Χαίρομαι πάρα πολύ που η χορογραφία μας και επισήμως βγήκε μία από τις καλύτερες και αυτή τη βδομάδα θα είμαστε εκεί για να ενισχύσουμε τον Θεοχάρη και την Αναστασία. Αν δεν θα χορέψετε καθόλου. Όχι, θα την κάνουν τα παιδιά. Το ότι όταν είσαι μπροστά τα φώτα θα απασχολεί η προσωπική σου ζωή είναι κάτι που το έχω αποδεχτεί στη ζωή μου. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει ήταν κάτι το οποίο με άγχωνε και με εκνεύριζε. Πλέον είναι κάτι το οποίο το έχω αποδεχτεί σαν μέρος της καθημερινότητάς μου. Επειδή γενικότερα είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, πιστεύω πολύ στο μπροστά, πιστεύω πολύ στο μετά και πιστεύω πολύ στο ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Όχι μόνο για μένα, για όλους. Γιατί περνάμε μια δύσκολη περίοδο σαν χώρα. Την προηγούμενη χρονιά συνέβησαν πολλά. Άλλαξα συνεργάτες, άλλαξαν πράγματα στην οικογενειακή μου κατάσταση. Οπότε, ναι, έκλεισαν καινούργιοι κύκλοι και ξεκινάνε καινούργιοι. Πάντα προσπαθούσα να προστατέψω την προσωπική μου ζωή από τα μέσα. Όσοι είναι στα μέσα γνωρίζουν ότι δεν είχα μιλήσει ποτέ για την προσωπική μου ζωή. Μίλησα μόνο για την τελευταία μου σχέση. Και αυτό γιατί ήταν μια πολύ υγιή σχέση και περνούσα καλά και αισθάνθηκα ότι θέλω να το μοιραστώ, εφόσον είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση και πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό. Από εκεί και πέρα πάντα παραμένω πολύ επιφυλακτικό σε αυτό και προσπαθώ όσο γίνεται και όσο περνάει από το χέρι μου, πάντα την προσωπική μου ζωή να την κρατάω για μένα και για τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Θες επιφυλακτικός από εδώ και πέρα γενικά και προς το, ξέρεις, προς το άλλο. Δεν αλλάζει γενικά κάτι, παιδιά, από εδώ και πέρα. Όπως ήμουν πάντα, έτσι θα είμαι και τώρα. Οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και το σεβασμό σας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τέλος πάντων, αυτό που έχω να πω είναι ότι ό,τι ήταν να πω, το είπα. Όταν θελήσω να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνω. Μόνο μαζί σου.